Της Eurovision χθες, όπως καταλαβαίνετε, μας άφησε ανάμεικτα συναισθήματα. Μέχρι και εγώ καταλαβαίνετε που 9.30 ώρα το βράδυ τα φώτα σβήνουν στην κρεβατοκάμαρα και πέφτω για ύπνο. Εντάξει, χθες το ξενύχτησα λίγο παραπάνω γιατί είχε ενδιαφέρον. Τελικά το φαβορί τα κατάφερε και νίκησε. Η Σουηδία, που όλα τα γραφεία στοιχημάτων την είχαν πρώτη, ήταν αυτή που κατάφερε και πήρε το πρώτο βραβείο. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσία της. Ήταν ένα κορίτσι αλλιώτικο, τραγούδισε εξυπόλυτη, έκανε αυτές τις περίεργες χορευτικές φιγούρες, πολύ ωραίο κομμάτι. Πολύ. Διαφορετικό, ξεχωριστό θα το έλεγα. Πάμε λοιπόν να δούμε το νικητήριο τραγούδι της φετινής Eurovision, το τραγούδι που έκλεψε τις εντυπώσεις της Ευρώπης και του κοινού και της Κριτικής Επιτροπής. Αυτή λοιπόν. Λοιπόν, το χειροκρότημά μας το αξίζει νομίζω. Εννοείται. Η Λωρίν από τη Σουηδία με το Euphoria. Γιατί ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ναι. Καλημέρα στο Γιάννη Πουλόπουλο. Καλημέρα. Καλημέρα στο Βασίλη Γρηγορόπουλο. Χωρίς λεμονάδες σήμερα, χωρίς συνταγές. Χωρίς λεμονάδες, χωρίς φρίγκες, χωρίς ζάχαρες. Θέλω να κάνουμε ένα πλάνο στο Βασίλη Γρηγορόπουλο για να αποκτήσουν και οι τηλεθεατές εικόνα του ανθρώπου ο οποίος τα έχει βάλει με τη Δέσποινα Βανδύ, με τον Σάκη Ρουβά, με την Ελεονόρα Μελέτη, με τη Φέη Σκορδά. Κάνουμε, το παράκανες, Βασίλη. Ένα σπικάζ κάνουμε. Ένα βίντεο είναι. Ένα σπικάζ, επιλέγεις και τα θέματά σου. Αλλά δεν είναι το θέμα μας αυτό σήμερα. Τι να πεις. Το θέμα μας σήμερα είναι η Eurovision. Λοιπόν, θέλω καταρχήν να πω το εξής. Το τραγούδι εμένα της Λωρίν μου άρεσε πολύ. Και μου άρεσε και αυτό το κορίτσι πολύ. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Αυτό το slow motion του φινάλε επιτρέπεται
Είναι στους κανονικούς. Σε βάζει πρωί-πρωί, σε συνεργάει. Λοιπόν, να γίνει εδώ το boom τώρα. Ξέρεις πολύ καλά ότι εγώ με την Ευρυδίκη το 2007 ήμουνα πάρα πολύ κοντά και μάθαινα γενικότερα και τη συμβούλευα και σε πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Έχοντας λοιπόν μιλήσει με την Ευρυδίκη όταν είχε κάνει το Κομψή Κομψά, αν θυμάσαι, στην γέφυρα του τραγουδιού που πήρε το μικρόφωνο και έκανε αυτή την κίνηση, είχε ζητήσει το Rick επισήμως να κάνει slow motion. Ναι. Στην αρχή είχε ζητήσει και blackout. Τη λένε το blackout δεν γίνεται γιατί θα φανεί ότι είναι διακοπή ρεύματος, οπότε αποκλείεται να το κάνουμε. Ναι. Και ζήτησε αμέσως μετά slow motion. Ναι. Και απάντησε λοιπόν η BU επισήμως ότι εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί αυτό θεωρείται σκηνοθετικό εφέ. Ναι. Και θα δείχνει ότι δεν είναι live ο διαγωνισμός. Και γενικά στη Eurovision πρέπει να είναι τα πάντα live. Μάλιστα. Ποιο είναι ο Στοξέλιος, είναι η Ευρυδίκη. Τι σχέση έχει τώρα, συγγνώμη. Το 2007. Να σου πω όμως κάτι, η λογική. Έλα. Το έβλεπα ξεστάρα που το παίζατε. Η λογική όμως τι λέει. Ο σκηνοθέτης εκεί τη CBU δεν ξέρει να βγάλει τα μάτια του τι θα δείξει. Κοίταξε να δει. Εγώ τι πιστεύω. Επειδή η διοργάνωση ήταν μισή Γερμανή, μισή Σουηδή. Αντικειμενικά, να πούμε και το σωστό έτσι, είναι το καλύτερο τραγούδι, όχι πενταετίας, δεκαετίας αυτό που κέρδισε. Ήτανε αναμενόμενο ότι θα κερδίσει. Όμως εγώ πιστεύω, και δεν μου το βγάζει κανείς από το μυαλό, ότι κάποιος την προμοτάρει. Μα σήκωσε στο Λάβαρο από 9. Ναι, θεωρώ ότι είναι ανώτερο και από του Reebok. Δεκαετίας είπες. Έλα μωρέ Ναταλία, εντάξει, σε παρακαλώ πολύ. Μείνε στο πενταετίας και ξαναπάρε τη φράση από την αρχή. Πενταετία σίγουρα. Εφταετία θα το δεχτούμε. Και σκέψω ότι αυτή η καλλιτέχνη, δεν ξέρω αν το ξέρετε, είχε δηλώσει συμμετοχή και πέρυσι για τη Σουηδία και την είχαν βεβαίως απορρίψει. Γιατί? Δηλαδή, θυμάστε του άρεσε. Ποιο είχαν στείλει πέρυσι. Ο Popular είχε πάει πέρυσι. Είχε πάει πολύ καλά στο Swedish Idol και σε αυτά και μετά τη μάθανε. Τι που πήγε? Στο Swedish Idol, παιδί του Swedish Idol. Α, είναι από το Idol. Πολύ παλιά παιδί μου είχε πάει στο Swedish Idol. Το 5. 8 χρόνια και εσύ που το θυμήθηκε. Ωραία, τέλος πάντων, να ξεράσουμε στο θέμα μας. Λοιπόν, αυτό το slow motion εσύ λες ότι τότε το είχε ζητήσει. Εγώ προσωπικά. Και τη είχαν πει ότι δεν επιστρέφει. Ξέρει τι θα κάνει. Δεν τι οργανώσει πονηριέ. Εγώ θα στείλω μια ανοιχτή επιστολή στον κανονικά στην EBU. Να μου απαντήσει, ρε παιδί μου, επισήμως, πότε άλλαξε ο κανονισμός, γιατί άμα έχει αλλάξει δύο μέρες πριν, είναι λίγο περίεργο. Θα σου πούνε ότι άλλαξε δύο χρόνια πριν. Γιατί, να το δω επισήμως, δεν κατάλαβα. Είναι το κομμάτι της Βραγγελόπουλου. Είναι σαν να μου λες, Χριστιανέ μου, ότι θα πας στο... Οπακυρώνεται, λέει, το φαντάζεσαι. Σου. Δεν μας δίνει Σουηδία ποτέ τίποτα ξανά. Συγκινικά εξυπόλυτη μετά. Κανόνισε να βγουν οι αγιάδες πρώτες, μόνο αυτό σου λέω, έτσι. Όχι, αυτό δεν θέλουμε. Σερβία, να σου πω Ζέλικο. Ναι. Το σκηνό. Ζέλικο, το γεγονός ότι ήρθε τρίτος, υδρώνω από την... Γιατί θα ξαναπάει αυτό. Τρίτος, δεύτερος. Το έγραψα στο Twitter, δεν μπορεί. Τρίτος, δεύτερη, οι αγιάδες. Οι αγιάδες δεύτερες. Ο Ζέλικο μονίμως τον έβλεπα, κοιτούσα, έπαιρνε τα δωδεκάρια και ήταν τύπου θα ξανάρθω. Έστρωσε λίγο στιλιστικά αυτός. Έστρωσε λίγο, ήταν λίγο πιο περίεργο. Ναι, ο Ζέλικο είναι το φόβο μου να έχετε. Τρίτος βγήκα πάλι. Καλά, θα ξανάρθω και του χρόνου μέχρι να βγω πρώτος, θα έρχομαι συνέχεια. Να σου πω όμως, αντικειμενικά μπορεί να ήταν μία από τα ίδια, αλλά μία από τα ωραία ίδια. Ωραία, εντάξει, οκ. Εντάξει, είναι πολύ καλός τραγουδοποιός, εγώ το έχω ξαναπεί. Είναι αξιόλογος. Γράφει ωραία τραγούδια. Είναι πολύ καλός. Το τότε του το κομμάτι ήταν μακράν καλύτερο από αυτό. Αλλά. Δεν σου αρέσει. Εγώ μέχρι και που θα στο προξένευα. Αλήθεια στο λέω. Το Ζέλικο. Δεν σου αρέσει, σου ταιριάζει ρε παιδί μου οπτικά. Καλά. Έχει πάθει σοκ η Ναταλία. Δεν είναι παντρεμένος. Δεν είναι παντρεμένος. Τι μας νοιάζει καλέ τώρα αυτό. Εννοώ ρε παιδί μου. Εννοείς παντρεμένο άνθρωπο. Εννοώ έναν ίδιο με αυτό βρε παιδί. Α, έναν ίδιο με αυτό. Ναι, εντάξει. Δεν είναι. Ναι, δεν είναι και το θέμα μου καλλιτεχνικά να σταθούμε λιγάκι. Είναι το ίδιο πράγμα, στέλνει κάθε χρόνο. Δεν κάνει, δηλαδή, θα μου πει ότι ένας καλλιτέχνης έχει το φασονάκι του. Ο άνθρωπος αυτό είναι. Ναι, αλλά είχε η Ναταλία μου σε μία λήψη ένα slow motion που τον έπαιρνε λίγο έτσι από τη μία και μπορεί να ακυρωθεί και αυτή τώρα. Κοροϊδεύεις τώρα εσύ. Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Μου σου μιλάει λογική. Εγώ δεν ξέρω τους κανόνες. Για πες τη λογική. Είναι δυνατόν να πεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες ότι ο άλλος θα τρέξει ζαβά και θα περάσει πρώτος και θα τον περάσουνε. Δεν το κατάλαβα. Είναι μια μεγάλη διοργάνωση. Γίνονται πονηριές στις μεγάλες διοργανώσεις. Δεν είπα ότι γίνεται πονηριά. Αλλά λέω κάποιος επισήμως. Σήκωσε το Λάβαρο. Βρέ, το ξεσηκώσω. Κάποιος να μου πει επισήμως ότι αυτό το πράγμα επιτρέπεται. Γιατί απαγορεύτηκε το 2007 και μετά ξαφνικά. Να τη στείλει την επιστολή. Είσαι καλά. Να τη στείλει να πάρουμε. Όλοι οι συμπαραστάτες, όχι μόνος μου. Ξέρεις που έφαγα εγώ, το μεγάλο μου το σοκ ήταν με τη συμμετοχή της Νορβηγίας. Δεν την περίμενα έλα, τόσο χαμηλά. Έλα, τριάδα το είχα σίγουρο. Δηλαδή περίμενα θα έχει την πορεία του Eric Saad, ας πούμε, ρε παιδί μου της Σουηδίας της πέρυσι. Η Νορβηγία ποια ήταν ο Σαρμπέλ. Μα το και εσύ το παρατήρησες. Και καταρχήν όλοι λέγανε στο Twitter, μέχρι και η Δέσποινα Βανδύ ίδια, ότι το κομμάτι της Νορβηγίας είναι ίδιο λέει, με το δικό μου το γεια. Και είναι ίδιο με το γεια, είναι ίδιο με το γεια. Και λέω αφού είναι ίδιο με το γεια.
θα είναι μέσα στην πεντάδα. Ναι, έγινε κουβέντα και δηλαδή, συγγνώμη, αν στέλναμε το γιά θα ερχόταν 30. Όχι, γιατί θα το έλεγε η Δέσποινα. Άρα θα πήγαινε πολύ καλά. Και το γιά μας ήταν και πριν από πόσα χρόνια, έτσι, παίζει και αυτό. Δηλαδή ήταν ίσως παλιό τώρα για την σημερινή περίοδο, ξέρω εγώ. Εντάξει, δεν μοιάζει με το γιά τώρα, για να είμαστε... Είναι το beat, το τάντραν, αυτό το κάτω είναι. Κατά τα άλλα δεν λέει... Ταν, 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 δεν έχει αυτό. Δεν λέει αυτό μια επιστολή. Τώρα να δεις όλα μαζί. Σαν παρουσία, εντάξει, είναι και λίγο... Έτσι φεδρό να βλέπεις ένα μαντράχαλο να κουνιέται, να χορεύει τις φεντέλια, να κάνει να ράνει. Γιατί το σαμπελάκι μας που πήγε άσχημα, πήγε από ουρθέβδομο. Κοίταξε, το μόνο που θα σε εγώ δεν μπορώ να βλέπω μαντραχαλάδες να χορεύουν τις φεντέλια. Δεν είναι μαντράχαλο αυτό. Αυτό είναι σαρμπελάκι. Και ο σαρμπέλος μόνο... να έχει 2 μέτρα, είναι αυτό εννοώ ο μαντράχαλος. Δεν είναι 2 μέτρα ο σαρμπέλ. Πόσο αυτός είναι 2 μέτρα. 1,80. Το μόνο που του αλλάζω είναι τα αυτιά. Δεν μπορώ αυτά του Dr. Spock. Δηλαδή ήταν λίγο... Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Αφού η Σλοβακία δεν πέρασε στον τελικό, δεν με αφορά... Άντε πάλι με τη Σλοβακία. Η Σλοβακία, θυμίστε μου. Ένας ροκάς με μακρύ μαλλί. It's the final countdown. Αυτός με το smokey eyes της Έλληνας Κατρίτσα από το πριβέ. Πας καλά. Ο Θεός, ο ίδιος. Τι λες καλέ. Εγώ νόμιζα και έλεγα, είναι τη Βικτώρια Χαλκίτη ή δεν είναι. Δηλαδή μου θύμιζε λίγο και η Βικτώρια. Παρεπιπτόντως, Βικτώρια Εγγύηση, δηλαδή όλες τις χρονιές να στέλνουμε Βικτώρια. Και έχω να πω το δρυμή μου κατηγορώ για την Έλενα Πατρόκλου που έκανε το coaching στην Κύπρο. Επιτρέπεται, εσύ που ξέρεις ρε Ναταλία, αφήνεις μία κοπέλα με 4 χορεύτριες και βάζεις πίσω έναν άντρα να κάνει φωνητικά. Και βγαίνει η Έρμη μετά από όλο το κούνημα και όλο το που έχει κάνει και τον αγώνα και λαχανιάζει. Και γράφαν στο Twitter και που εντάξει το διάβαζα με πίκρα ότι θύμιζε τον Βασίλη Καρά. Τι να πω, το κάνεις αυτό το πράγμα. Να, αυτά. Αυτός τα στέλνει. Πες μου εσύ, δηλαδή, αφήνεις έναν άνθρωπο γυμνό στη Eurovision να μην μπορεί να... Ήθελε λίγη στήριξη παραπάνω. Έλα, εντάξει τώρα. Ήτανε, πιστεύω ότι η Κύπρος δεν πήγε καλά και είναι πολύ μεγάλη ευθύνη του coaching. Δηλαδή, πολύ μεγάλη ευθύνη ότι την άφησαν γυμνή, γιατί βγαίνει μετά εκεί που πρέπει να τα δώσει όλα. Μετά το κομμάτι το εντυπωσιακό με τα τύμπανα, ας πούμε, και βγαίνει χορευτικά σου άρεσε. Θέλω να κρατήσεις το κατηγορητήριό σου με μια ανωτελεία, γιατί θα πάμε σε διαφημίσεις τώρα. Εντάξει. Και όταν επιστρέψουμε να καταγγείλεις αμήλικτα πολλά πράγματα, και εσύ και ο Βασίλης, μόλις επιστρέψουμε.